Νάτο, το κοριτσάκι. Καλημέρα, Δήμητρά μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι είναι σήμερα, είναι Παρασκευή και έχουμε όμορφες και γλυκές ειδήσεις. Και πώς να μην έχουν γλυκές ειδήσεις, θα αναφορούν και στον αγαπημένο μας Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Βλέπετε λοιπόν ήδη ένα split εδώ, τη φωτογραφία. Το Λεωνίδα Κουτσόπουλο και την Χρύσα Μιχαλοπούλου. Την ηθοποιό που είδαμε πρόσφατα να εισβάλλει στις άγριες μέλισσες. Έκανε την Ζορζέτ, τη βλέπουμε εδώ με το ομελέτ, σε αυτό το φλερ που υπήρξε εκεί, στο Παρίσι, είναι φίλη της Ανέτ, της Κάτιας Δανδουλάκη, και υπήρξε αυτό το φλερ, μια πολύ συζητημένη σχέση μεταξύ των δύο ηθοποιών, το φλερ που υπήρξε, η ατάκα του Γιώργου Γεροντιδάκη με τον Ποινιό και όλα αυτά που αγαπήσαμε. Τι συνδέει λοιπόν τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο με την Χρύσα Μιχαλοπούλου? Εμείς είναι κάτι που το γνωρίζαμε ήδη αυτό. Θέλαμε όμως κάποια πιστήρια, μια αφορμή για να μοιραστούμε αυτή τη γνώση και την είχαμε. Παρακαλώ, ειδού το πιστήριο. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και την Χρύσα Μιχαλοπούλου, τις έχει δημοσιεύσει το Gossip TV. Είναι σε μια έξοδό τους, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο πριν το lockdown, όταν τα μαγαζιά ήταν ακόμα ανοιχτά και μπορούσαν να πιούν το ποτό τους, τον καφέ τους, στο κέντρο της Αθήνας. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζανε. Όχι, τότε. Όχι, τότε μπορούσαν. Όχι, όχι, το λέω γιατί. Γιατί τους φωτογράφιζε. Ναι, ναι, ισχύει. Κάπου λοιπόν υπήρξε ο φωτογράφος και συζητήθηκαν, έπαιξαν αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό που δεν έπαιξε είναι το ποια ήταν αυτή η κοπέλα. Δημοσιεύτηκαν αυτές τις φωτογραφίες, αλλά δεν γνωρίζανε οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι που τις δημοσίευσαν, ότι η κοπέλα ήταν η Χρύσα Μιχαλοπούλου, που ήδη έχει εισβάλει και τηλεοπτικά στην ζωή μας, μέσω των άγριων μελισσών. Η Ζορζέτ. Η Ζορζέτ. Η Ζορζέτ. Λοιπόν, αυτό το κόριτσο που το συζητήσαμε ούτως ή άλλως τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ λοιπόν και ένα χρόνο περίπου, οι δύο αυτοί άνθρωποι. Εδώ και ένα χρόνο. Πάμε, περίπου ένα όχι, χρόνο. Αυτό δεν το ξέραμε το ένα χρόνο. Αυτό τώρα είναι το εντυπωσιακό. Που ένα χρόνο, ας πούμε, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Δεν βγήκε για καφέ ο άνθρωπος ένα χρόνο, προσπαθούσε να μην βγει για καφέ. Τον έφαγε μέσα το σπίτι. Λοιπόν, επειδή είναι και ένας άνθρωπος που είναι πολύ χαμηλών τόνων, είναι λογικό να μην ξέρουμε πολλά για εκείνον. Είναι μια προσωπική γνωριμία, μια προσωπική σχέση, ήρεμη, έτσι σε ήπιους τόνους, διακριτική, πολύ διακριτική, όπως είναι και ο ίδιος πάντα. Απλώς υπάρχει αυτή η γνωριμία, υπάρχει έτσι μια όμορφη σχέση μεταξύ τους. Δεν είναι γνωριμία ένας χρόνος. Γνωριμία το λες ένα μήνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι δύο άνθρωποι πολύ αγαπημένοι. Που πίνουν καφέ μια φορά το χρόνο, αυτό. Είναι πάντως ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Καλά, το ζευγάρι είναι καταπληκτικό, πλάκα. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Δεν είπε κανείς το. Απόλυτα. Ίσα ίσα. Και πρέπει να σου πω ότι είναι και αρκετά ταιριαστοί στον τρόπο ζωής τους. Και εκείνο είναι ένα κορίτσι φρέσκο στο χώρο. Είναι πολύ έτσι, στα πρώτα της βήματα. Διακριτική, λυτή, με όμορφες επιλογές. Το ίδιο και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος που γνωρίζουμε όλοι, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μοιράζεται πολλά πράγματα, γι' αυτό κιόλας είναι πολύ λίγα τα πράγματα που έχουμε δει από εκείνους. Βασικά τίποτα δεν μοιράζεται ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Το πούμε και μια φορά βασικά που μοιράστηκε κάτι το οποίο δεν ίσχυε, είχε βγει και είχε κατακεραυνώσει τους πάντες. Τζο, κάτι ήθελες να πεις. Ναι, ήθελα να πω ότι είναι κούκλα, αλλά άμα ήθελε μελαχρινή, είχαμε και εμείς να του δώσουμε. Δεν χρειαζόταν να τρέχει σε άλλα κανάλια. Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστή επισήμανσή σου. Είχες κάποια μελαχρινή υπόψη σου συγκεκριμένη, Τζόρτζια? Τη Δήμητρα, εμένα, να σκεφτώ κι άλλες, δεν έχω θέμα. Είσαι γλυκιά, δύο βρήκα. Είσαι γλυκιά που, έβαλες, που δεν έβαλες πρώτη τον εαυτό σου, μπράβο. Απλώς η Δήμητρα δεν είναι και πολύ μελαχρινή, κατάλαβες. Ναι, αλλά είναι όμορφη, οπότε κατάλαβες. Αυτό ναι, αυτό ναι. Λοιπόν, εντάξει Δήμητρα μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Να είναι και στα δικά μας, Τζόρτζια. Ναι, άντε. Στα δικά σας, και στα δικά σας. Χέρι-χέρι θα γεράσουμε, χέρι-χέρι μαζί.